εξωφρενών από ό,τι φαίνεται είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρώην υπουργό του, τον κύριο Σαλμά και βουλευτή του, ο οποίος ενώ έχει δώσει απαγορευτικό ο πρωθυπουργός, πει να πω, τον έκανε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, να μην μιλάει ουδής, ουδής στην κρατική τηλεόραση, εντολή αυτή. Αυτό τι έκανε, τον έγραψε κανονικά. Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις. Για πες μας. Τον έγραψε κανονικά. Πώς όταν συνεργείο της ΕΡΤ μπήκε στον χώρο της Βουλής και ο δημοσιογράφος άρχισε να τον ρωτάει σχετικά με πράγματα, με υποθέσεις του Υπουργείου του, δηλαδή του χώρου της υγείας. Να θυμίσουμε για όσους δεν το καταλάβαν ή δεν θυμούνται ότι μιλάμε για τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Σαλμά, επί Νέας Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε να μιλάει στην τηλεοπτική κάμερα της κρατικής τηλεόρασης. Ενώ υπάρχει μπάργκο, έχει πει ο Μητσοτάκης, κανένας δεν θα μιλάει στην κρατική τηλεόραση. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει θα κάνει εξεταστική για το συγκεκριμένο κομμάτι της υγείας. Έτσι. Και βγαίνει από μόνος του στον αέρα και μιλάει. Άλλο... Καλά, άλλο, τώρα να το άλλο. Άλλο πράγμα. Το ότι έχει δικαίωμα να μιλήσει. Σωστά, ναι. Και καλά έκανε για μένα. Δεν κατάλαβα. Δημοκρατία έχουμε που θέλει να βγει να μιλήσει. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Κυριάκος του λέει όχι, δεν μιλάει κανένας. Τέλος. Είπα αυτό και δεν δέχομαι κουβέντα. Ο κύριος Σαλμάς λοιπόν βγήκε και μίλησε στην κρατική τηλεόραση. Παρέκαμψε την εντολή του Προέδρου. Ο Πρόεδρος έχει θυμώσει, λένε. Και δεν μπορεί να πει ότι τα είπε σε άλλο κανάλι, γιατί το ΕΡΤ φαίνεται ξεκάθαρα στο μικρόφωνο. Θα μπορούσε να ισχυριστεί π.χ. ότι δεν ξέρω ένας ρεπόρτερ, τυχαία. Ναι, γιατί δεν είχε το μικρόφωνο, ήταν μαύρο το σφουγγαράκι. Ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε σφουγγαράκλα που να γράφει ΕΡΤ. Έτσι, μόνο φωτεινή επιγραφή δεν είχε ΕΡΤ και βελάκια. Εδώ είμαστε. Μπόμπο σφουγγαράκης ο κύριος Σαλμάς. Φαίνεται. Τα είπε λοιπόν εκεί, ήθελε να μιλήσει, δεν ξέρω τι άνθρωπο. Βέβαια. Κάποιοι λένε ότι έχει υπερεσβειοποία ο κύριος Σαλμάς και δεν είδε καλά το σφουγγαράκι που έλεγε ΕΡΤ. Και γι' αυτό το λόγο λέει, επειδή έχει πολύ μεγάλο βαθμό πρεσβειοποίηση, δικαιολογημένο ο άνθρωπος, δεν κατάλαβε που μίλαγε. Φίλιππε, μάλλον πρέπει να γίνεις επικοινωνιολόγος, δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να το προστατεύσουν τον άνθρωπο. Τώρα το διαγράψουν έτσι. Πρεσβειοποία έχει, πρεσβειοποία έχει, μεγαλώσει. Ναι, πρεσβείοπας ξαφνικά. Πρεσβείοπας είναι. Δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε. Δεν έλειπε μπροστά του. Είχε ήλιο. Στη Βουλή. Άκουγε κάτι βασαρίες εκεί πέρα που τους βρίζαν και τους 300 εκεί πέρα το κοινό και ο κόσμος. Φτάνει, Φίλιππε. Πρεσβειοποία. Ήλιος. Εκεί αναστάτωση στο κέντρο. Ο άνθρωπος μπερδεύτηκε. Νόμιζε ότι ήταν στις κρατικές τηλεόρασης στην Κύπρο, όπως λέγεται. Στο ΠΙΚ. Στο ΡΙΚ. Στο ΡΙΚ. Είδε το ΡΟ, εκεί μπερδεύτηκε. Πέσχεται και λίγο αναρθόγραφος, δεν ξέρει και καλά τα αγγλικά του. Εκεί είναι και αστροπλέφτη, είναι δημοκρατία θα είναι. Είδε και το συνάδελφο εδώ, που τραγουδάει εδώ, πώς λέγεται ο Παπαναγιώτου. Πώς λέγεται εδώ, φίλος μας. Αχού, ναι. Ο συνάδελφος της κρατικής τηλεόρασης είναι αυτός που τραγούδαει και έκανε το Μάικλ Τζάκσον, αν θυμάστε. Το Ρουβάτι, ποιον έκανε. Την άλλη φορά στη σύνδεση που είχε ξεχαστεί, θα έλεγε μπορεί να έκανε reality του Sky. Αυτά λοιπόν. Εδώ ακούγεται και υπάρχει ο φόβος να το διαγράψουν. Γιατί κάποιοι ανταγωνιστές του κυρίου Σαλμά λένε «Πρόεδρε, διώξ' τον, ναι». Η αλήθεια είναι ότι βγήκανε «Διώξ' τον, ναι, τι κάποιοι... έκανε, σου κάνει ότι γκουστάρει ο Σαλμά στο κόμμα». Έτσι, κάποιοι... «Έδωσες εντολούλα και σε έγραψε στα παλιά του υποδήματα», λένε οι ανταγωνιστές του κυρίου Σαλμά. Τι μόνο αυτό, Φίλιππε. Εδώ βγήκανε και λένε ανοιχτά περί διαγραφής, ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Σαλμάς δημοσιεύματα. Αφήστε τον άνθρωπο, παιδιά, μην πει τι έκανε, παιδιά. Ελάλησα, νομίζω να τα πει, να εκτονωθεί. Πού θα πάει να τα πει, να ζαλίζει τη γυναίκα του. Άφωσε τον, άφησε τον εκεί πέρα να τα πει στην κρατική τηλεόραση. Εφόσον δεν μιλάει που δεν μιλάει στη Βουλή, α βγει κάπου αλλού να τα πει. Τσάμπα τον πληρώνουμε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε, Λευτέρη Σαβλιάρης, γιατί